Καλωσορίζω κυρίες και κύριοι στο πλαίσιο του Δελτίου τον κύριο Γιώργο Καραπιδάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το Συνδυασμό Δικαίωμα στην Πόλη, και τον κύριο Καλοκαιρινό. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραπιδάκη. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά να είστε εσείς. Ποιος είναι ο Γιώργος ο Καραπιδάκης? Ο Γιώργος ο Καραπιδάκης είναι ένας μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Γεννηθής το 1973, είμαι Ηρακλειώτης γέννημα θρέμα. Τα τελευταία 4 χρόνια, από το 2019, υπηρετώ στα έδρανα της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Είμαι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Σύμπραξη Δημοτών και τον Πέτρο Νιωτάκη. Και αποφάσισα να εκτεθώ ξανά με την ομάδα Δικαίωμα στην Πόλη και τον Αλέκη Καλοκαιρινό. Γιατί λοιπόν εκτίθεστε ξανά σε αυτή την βάσανο των αυτοδιοικητικών εκλογών, ζητώντας εκ νέου την ψήφο μας? Είναι πολλοί λόγοι. Καταρχήν, γιατί στην προηγούμενη... Βρείτε έναν τρόπο, αν έχετε την καλοσύνη, να πλησιάσετε λίγο καλύτερα στο μικρόφωνο. Αν υπάρχει ανοιχτή ακρόαση, κλείστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι δημιουργεί πρόβλημα, δεν σας ακούει με ευκολία ο κόσμος. Καλύτερα τώρα? Ναι, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχήν, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να προσφέρω στα κοινά. Το θεωρώ δηλαδή τη συμμετοχή στα κοινά μια ηθική αυτονόητη υποχρέωσή μου. Όπως σας είπα, έχω υπηρετήσει σε διάφορα σημεία την πόλη μας, είτε σαν μέλος του ΤΕΤΑΚ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, είτε σε συνδικαλιστικά όργανα όπως είναι ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, και προσφάτως, τα τελευταία 4 χρόνια, είχα την τιμή να είμαι και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Σαν μέλος αντιπολίτευσης, πολλά από τα πράγματα τα οποία θέλαμε δεν μας βγήκαν, δεν έγιναν. Είναι λοιπόν μια δεύτερη ευκαιρία. Επίσης, θεωρώ ότι τόσο λόγω κατάρτισης τεχνικής που έχω σαν μηχανικός, όσο και σαν μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που έχω την τιμή να υπηρετώ πάνω από 20 χρόνια, θεωρώ ότι όλα αυτά θα συμβάλλουν σε μια καινούρια ευκαιρία στο Δήμο Ηρακλείου. Κύριε Καραπιδάκη, οι χαμένες ευκαιρίες του Ηρακλείου, αλήθεια, ποιες είναι για εσάς που θα πρέπει να μπει το νερό στα βλάκι, έτσι ώστε να αποκατασταθούν πράγματα? Καταρχήν, είμαι της άποψης ότι το Ηράκλειο είναι μια πόλη, ήταν και παραμένει δυστυχώς μια πόλη γεμάτη με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Μια πόλη γεμάτη με ανεπλήρωτη αξία που περιμένει να αξιοποιηθεί και να ανοιχτεί. Μια εύκολη απάντηση στην ερώτησή σας είναι τα ζητήματα και τα θέματα που θα έπρεπε να έχουν επιληθεί εδώ και δεκαετίες και τα οποία επανέρχονται ξανά και ξανά και μάλιστα επιτακτικότερα κάθε φορά. Το νερό, η καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, η καθμεύση, η ποιότητα του οδικού δικτύου. Αυτά είναι θέματα τα οποία έπρεπε να είχαμε λύσεις από το παρελθόν και ωστόσο τα συζητάμε ξανά και ξανά, όπως είπα. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση που η καθημερινότητα και τα αυτονόητα μπαίνουν ξανά στην ατζέντα. Ναι, κάνουμε τα αυτονόητα διατριβή. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια και τα συζητάμε εκ νέου. Αυτό που είπατε, έτσι όπως ακούστηκε, πραγματικά σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Η Ηράκλειο, η πόλη η οποία είναι γεμάτη με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Ναι. Έτσι δεν είναι. Να σας πω ένα παράδειγμα που το βλέπουμε καθημερινά. Τύχη. Τα τύχη της πόλης. Είμαστε μία από τις ελάχιστες πόλεις στη Μεσόγειο, για να πω και στον κόσμο, που έχουν αυτό τον οχυρωματικό περίβολο, το μεσαιωνικό οχυρωματικό περίβολο, τον οποίο θα έπρεπε να τον είχαμε αξιοποιήσει και τον οποίο θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η πόλη να λαμβάνει ένα μέρισμα από αυτή την αξιοποίηση. Πολλά έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Τώρα τελευταία αρχίζει και μπαίνει μια πρόταση για το μεγάλο περίπατο των τυχών, αλλά είναι αυτή τελικά η αξιοποίηση που θέλουμε? Μήπως αυτά που συζητάμε σήμερα έπρεπε να τα είχαμε κάνει πριν από 10 χρόνια, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε πάει στο επόμενο επίπεδο? Όταν λέω λοιπόν ανεκπλήρωτες υποσχέσεις ή ανεκπλήρωτη αξία, αυτό εννοώ.
Σημαντικά είναι όλα αυτά για την ανάπτυξη μιας πόλης η οποία έχει και το βορρά και το νότο, έχει και το πρωτογενή τομέα, έχει και τον πολιτισμό, έχει και το αστικό Ηράκλειο, έχει και το παραλιακό μέτωπο, με πάρα πολλά μέτωπα τα οποία χρήζουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλης μέρημνας. Πόσο εύκολο είναι, αλήθεια, και με την εμπειρία σας και ως επαγγελματίας και ως μηχανικός αναρωτιέμαι, αυτή, αν θέλετε, η κατάσταση, αυτό το νοικοκύρεμα, πόσο εύκολα, ας μην πω τη λέξη πάλι εύκολα, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει? Δεν λέω ότι θα δεσμευτείτε μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες από 1η-1η-2014, εφόσον εκλεγείτε και αναλάβετε, αλλά πόσο γρήγορα μπορεί να μπει το νερό στο αυλάκι? Γιατί όταν λέγονται και ακούγονται όλα αυτά, καταλαβαίνει κάποιος ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και πρόγραμμα που λέει ότι η πρώτη κίνηση είναι αυτή, η δεύτερη είναι αυτή, η τρίτη είναι αυτή. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, τη δική του εμπειρία, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το οποίο λέμε αυτή την ώρα και ακούγεται ως λόγος μόνο. Εύκολο δεν είναι. Και γρήγορο δεν θα είναι επίσης. Ορισμένα ζητήματα, όπως είναι, ας πούμε, το να νοικοκυρέψει την καθαριότητα της πόλης και να την και να αναδομήσει το σχέδιο αποκομιτής απορριμμάτων, είναι κάτι που θα πάρει καιρό. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι και αυτό, το κατά τη δική μου την άποψη, αυτό είναι και το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Δηλαδή, η καθαριότητα, το διακύβευμα. Όχι για την καθαριότητα, λέω για την ταχύτητα με την οποία πόσο ακαριά η επόμενη δημοτική αρχή θα τρέξει να λύσει τα προβλήματα. Είπα σαν παράδειγμα την καθαριότητα. Δηλαδή, ο πολίτης θα πρέπει να αποφασίσει να εμπιστευτεί ένα επικεφαλής και μια ομάδα που θα κάνει αυτό. Θα τρέξει να καλύψει το χαμένο χρόνο και θα έχει μια αξιόπιστη πρόταση, ώστε με το ξεκίνημα της νέας περίοδου να δώσει λύση στα προβλήματα. Να σας πω, κύριε Καραπηδάκη, το εξής, το οποίο σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά τελευταία ακούγοντας σας όλους. Εντάξει, έχετε ένα πολύ μεγάλο δίκιο και καλά λέτε ότι τα δικαιώματά μου απέναντι στην εκάστοτε δημοτική αρχή, όποια και αν είναι αυτή η δημοτική αρχή, είναι μεγάλα και τρανά και έτσι θα πρέπει να είναι, και γι' αυτό ζητάτε την ψήφο μου και γι' αυτό εκλέγεστε, γιατί θέλετε να προσφέρετε, ή όπως είπατε εσείς στην αρχή, ότι θεωρείτε ότι είναι ηθική υποχρέωσή σας αυτή η προσφορά απέναντι στο Ηράκλειο και και στους ίδιους τους πολίτες. Αλλά να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν για παράδειγμα απλό, πάρουμε την καθαριότητα, αναρωτιέμαι, κύριε Καραπηδάκη, εγώ δεν έχω από την άλλη επίσης την υποχρέωση ως πολίτης να συνεργαστώ και να συνεισφέρω σε αυτή την προσπάθεια? Τα ζητά όλα από εργαζόμενους και από τη Δημοτική Αρχή και κυρίως από εργαζόμενους, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά εγώ είμαι εκείνος ο οποίος ρυπαίνει. Εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ τα σκουπίδια μου από την πηγή και μέσα από το σπίτι μου, έτσι δεν είναι? Αυτό επίσης είναι ένας από τους πιο μεγάλους στόχους που έχει το κομμάτι της καθαριότητας, η διαλογή στην πηγή που λέμε. Έχετε δίκιο. Είναι, μάλλον να το πω διαφορετικά, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μια, ο δημότης πώς αντιλαμβάνεται την καθαριότητα και πώς αντιλαμβάνεται την αποκομιδή των απορριμμάτων, και από την άλλη ο Δήμος, ο οποίος προτείνει μια πολυτελεσματική συλλογή, εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας και διάθεσης με όρους περιβαλλοντικής προστασίας, με εκπαίδευση του Δημότη και ούτω καθεξής. Ξέρετε, και ξανάρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, είναι άλλες πόλεις οι οποίες αυτό το έχουν πετύχει. Δηλαδή, είναι άλλες πόλεις οι οποίες έχουν καταφέρει και έχουν εκπαιδεύσει το Δημότη να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διαλογή στην πηγή, δηλαδή να κυκλώνει από το σπίτι, σε κάποιες περιπτώσεις να προγραμματίζει την παράδοση των σκουπιδιών και ούτω καθεξής. Εμείς και εδώ βρισκόμαστε λίγο πίσω, η αλήθεια είναι. Γιατί μπορεί να έχουν τις υποδομές εκείνες ώστε να γίνεται αυτό? Γιατί προσπάθειες έχουν γίνει, αλλά το γεγονός ότι δεν το έχουμε καταφέρει, είναι μόνο θέμα τελικά εκπαίδευσης, είναι θέμα ενσυναίσθησης του καθενός από εμάς, είναι θέμα νοοτροπίας ενδεχόμενα του καθενός από εμάς? Εγώ θα το βάζα, μιλώντας και για το Δήμο Ηρακλείου, σε επίπεδο οργάνωσης. Έτσι, δηλαδή, η εμπειρία που έχουν οι εργαζόμενοι μας είναι τεράστια. Προσφέρουν και έχουν θετική δράση και για βοήθεια και προσφορά. Βελτιώσεις χρειάζονται. Δηλαδή, χρειάζεται, παράδειγμα, να γίνει μια
να ξαναδούμε το σχέδιο, ας πούμε, το μοντέλο αποκομιδής. Mm. Να αξιοποιήσουμε το έψυχο αυτή τη στιγμή. Αμέλησα να πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει πάθει μια μεγάλη ζημιά σε αυτό το επίπεδο λόγω των συμβασιούχων που φύγανε και αντιλαμβάνεστε ότι είναι υποστελεχωμένος. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε το έψυχο δυναμικό του Δήμου καλύτερα και πιο έξυπνα, να τους δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους μέσα να κάνουν τη δουλειά τους. Να πάρουμε, ας πούμε, μηχανικά σάρωθα, λέω ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα, και ουσιαστικά όλοι μαζί να προχωρήσουμε ένα καινούριο και ένα νέο σχέδιο. Αυτό νομίζω ότι είναι λύση. Δηλαδή, εγώ θα το θεώρησα πιο πολύ οργανωτικό το θέμα και όχι τόσο σε επίπεδο υποδομών. Και χαίρομαι που μέσα από αυτή την κουβέντα και με ένα παράδειγμα που μπορεί κοινότυπο μπορεί να φαίνεται, αλλά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας και με παραδείγματα, μπορέσατε να μας δώσετε λίγο από τη σκέψη σας, από το πρόγραμμα, από αυτό το οποίο μελετάτε, σχεδιάζετε εσείς από τη δική σας την πλευρά ως δικαίωμα στην πόλη, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά. Κύριε Καραπηδάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για τις κουβέντες. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι, καλή δύναμη, καλή συνέχεια εύχομαι και καλή επιτυχία βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.